πούμε ότι μετά την κατάργηση της ΔΟΠΑΦΜΑΗ, του νομικού προσώπου της ΔΟΠΑΦΜΑΗ, επανεξετάζουμε όλη τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, φυσικά προς όφελος του δημότη μας, προς όφελος κάθε κατοίκου Πειραιού που ενδιαφέρεται να στείλει τα παιδιά του στις 21 μονάδες που έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν μας έχει κάνει να επανεξετάσουμε και τα τροφεία, αλλά ιδιαίτερα τον τρόπο που εκδίδονται τα βάουτσερ, που είναι η επιχορηγής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κάθε δημότη. Θεωρούμε αυτονόητη την αύξηση των τροφείων σε ένα μικρό ποσοστό, δεδομένου ότι έχουν να αναπροσαρμοστούν 10 χρόνια, ενώ οι τιμές των τροφίμων καλπάζουν ανωδικά, ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε η αύξηση να είναι λογική, όμως η τελική μας πρόταση θα διαμορφωθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο και για την έγκριση των τροφείων, της αύξησης των τροφείων, αλλά και της γενικότερης πολιτικής που θα ακολουθήσουμε για τις εγγραφές των βρεφών και των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. Να πω επίσης ότι μας ενδιαφέρουν οι αυξήσεις των τροφείων, αλλά αυτές επί της ουσίας δεν αφορούν πάρα πολλούς δημότες, δεδομένου ότι ο στόχος του Δήμου είναι να προσανατολίσουμε κάθε δημότη που μας επισκέφτεται προς την διερεύνηση και έναρξη της διαδικασίας λήψης ενός βάουτσερ. Αυτό μπορεί να γίνει από όλους τους δημότες, γιατί τα βάουτσερ απευθύνονται σε όλες τις οικονομικές κατηγορίες των δημοτών. Άρα λοιπόν το σκεπτικό μας είναι, βοηθάμε το δημότη να υποβάλει σωστά την αίτησή του και να μην απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην πληρώσει τροφεία. Εάν έχει το βάουτσερ, δεν θα πληρώσει τροφεία. Άρα λοιπόν, εάν κατορθώσουμε το σύνολο των δημοτών να μπορούν να πάρουν βάουτσερ, αυτές οι μικρές αυξήσεις των τροφείων δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και δεν θα επιβαρύνουν κανένα δημότη.